Μια εξαιρετική ομιλία με βάση την ιστορία, την ιστορική διαδρομή της χώρας, την ιστορική αλήθεια και τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Νομίζω ότι είναι μια απάντηση για όλα όσα προσπαθούν κάποιοι να δώσουν ως στοιχεία ιστορίας τα οποία είναι αναλυθή. Απευθύνθηκε στους Μακεδόνες, απευθύνθηκε από τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα φυσικά. Ξέρετε, η αριστερά ήταν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έδωσε αγώνες, έδωσε αίμα για την πατρίδα και η αγάπη για την πατρίδα δεν έχει καμία σχέση με την πατριδοκαπηλεία και όλα αυτά τα ευτράπελα τα οποία βλέπουμε τελευταία και που τελικά δεν κάνουν κάτι άλλο παρά να ρίχνουν νερό στο μήλο της ακροδεξιάς. Νομίζω ότι έγινε αυτό το οποίο είχαμε προγραμματίσει. Μία συγκέντρωση πολιτική, όπου ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας και πρωθυπουργός απέδειξε ότι η αριστερά είναι πιο πατριωτική από όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις και οτιδήποτε έχουμε κάνει μέχρι τώρα και για τη χώρα, για την έξοδο από τα μνημόνια και για τις ασθενείς οικονομικές τάξεις και την απόδοση σε αυτές αυτό που λείπει, αλλά και για τα διεθνή θέματα, είναι προς όφελος της Ελλάδας. Χωρίς να θυχθεί κανένα εθνικό συμφέρον, η χώρα έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια και στη διπλωματία και στην οικονομική πολιτική, αλλά και στη θέση στην Ευρώπη και τα γεωπολιτικά. Αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός. Είναι να νοιάζεσαι για την πόλη, να νοιάζεσαι για τη Θεσσαλονίκη, να νοιάζεσαι για τους πολίτες, αλλά να κερδίζεις. Να ανοίγεις τα σύνορα, να κάνεις τα Βαλκάνια ένα χώρο που η Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι πραγματική Μητρόπολη. Αυτό νομίζω ήταν ο στόχος και αυτό επετεύχθη. Η παρουσία του Πρωθυπουργού είναι παρουσία αισιοδοξίας, είναι μήνυμα στο λαό για την επιτυχία του αγώνα για την έξοδο από τα μνημόνια αρχικά και επιτυχία για την έξοδο από την κρίση. Και μήνυμα αισιοδοξίας για νίκη και σε επόμενες εκλογές. Μέσα σε μια πολύ δύσκολη δημοσιονομικά σκληρή εποχή, η χώρα παρέμεινε όρθια, οι πολύ φτωχές λαϊκές τάξεις καταφέραμε να τις κρατήσουμε στη ζωή. Η κοινωνία βγαίνει όρθια από αυτή τη μεγάλη κρίση των μνημονίων. Βγαίνει όρθια με ένα καλύτερο κοινωνικό κράτος, με καλύτερα δημοσιονομικά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και η μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης. Από εδώ και πέρα πια πάμε μπροστά για την αναδιανομή, πάμε μπροστά για εμβάθυνση της δημοκρατίας, για μεγάλες θεσμικές αλλαγές και για ένα πολύ εύρυθμα λειτουργών κοινωνικό κράτος. Βλέπω μια αθρώα προσέλευση του κόσμου παρά το ότι ο καιρός είναι άσχημος και παρά το ότι υπήρχαν κάποιες φήμες και αντιξοότητες. Το μήνυμα νομίζω είναι ότι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία να είναι κέντρο πολιτισμού, κέντρο συνάντησης, κέντρο ανάπτυξης για όλα τα Βαλκάνια.